Ράδιο Έναντι, το ραδιόφωνο του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. www.radioenadi.gr. Το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο με ενημέρωση, επικαιρότητα και τοπικά νέα. Ράδιο Έναντι, www.radioenadi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Να περάσουμε τώρα να μιλήσουμε, όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, με τον Δημήτρη Καζάκη από το ΕΠΑΜ. Καλημέρα σας, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Καζάκη, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση πλέον στην ελληνική, όχι μόνο οικονομία, κοινωνία θα λέγαμε. Διαβάσαμε και τα σημαντικό θα έλεγα άρθρο σας. Καθώς εξηγείτε, λέω ότι δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, αλλά και το φορολογικό σε αυτό το καθεστώς, το οποίο ονομάζεται κατοχή, ότι έχουμε μία κατοχή, λέτε. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό, ας πούμε, ότι είναι κατοχή, εφόσον, ναι, για να ολοκληρώσω την ερώτηση. Επιστημονικά, δηλαδή. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση, ναι, για να απαντήσετε συνολικά. Ναι. Καθώς, ότι μπορεί, ας πούμε, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, ξέρω εγώ, οι δανειστές, η Τρόικα, οποιοδήποτε να θέλει, τις Παναγιάς στα μάτια. Το θέμα είναι εμείς τι αποφασίζουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Με μια διαφορά όμως, θα σας διαβάσω ακριβώς τι δικαίωμα απόφασης έχουμε. Για πείτε μας. Βεβαίως. Πολλοίς κόσμος δεν το ξέρει. Διαβάζω επακριβώς σελίδα 1014, παράγραφος Γ, του νόμου Υπαρήφ 4336, ΦΕΚ Α 94 κάθετος, 14 Οκτώβου 2015. Είναι ο νόμος που πέρασε το μνημόνιο το τελευταίο, τον Αύγουστο δηλαδή, του 2015, όπου ψήφισαν 222-225 βουλευτές. Ζωή να έχουν, ναι. Έτσι. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου Συνεννόησης πριν από την οριστικοποίηση και την νομική έκκληση τους. Πέστε μου τώρα εσείς, τι περιθώρια απόφασης έχουμε εμείς? Εγώ προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω, κύριε Καζάκη, δεν βλέπω να υπάρχουν περιθώρια απόφασης, γιατί λέει και να συμφωνεί. Ακριβώς. Πρέπει να εγκρίνεται δηλαδή. Ναι. Οπότε, γι' αυτό και μιλάμε για καθεστώς κατοχής. Μάλιστα. Κατοχή. Τι σημαίνει? Κατοχή δεν σημαίνει έρχονται ξένα στρατά και καταλαβαίνουν τη χώρα. Δεν είναι μόνο αυτό κατοχή. Βεβαίως. Κατοχή είναι να σου στερούν το δικαίωμα ακόμη και να αποφασίζεις για τα στοιχειώδη. Ναι, αλλά για να συμφωνήσεις σε αυτό το μνημόνιο, μόνοι μας δεν συμφωνήσαμε. Αυτό ποιος μας το επέβαλε? Ξέρω εγώ, μόνοι μας συμφωνήσαμε. Εγώ θυμάμαι έναν λαό ολόκληρο να λέει 62% όχι άλλα μνημόνια. Δεν είπε τίποτα περισσότερο. Αυτό είπε ο λαός. Ούτε για το ευρώ είπε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αν και εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι ενάντια. Εσείς είστε υπέρ της δραχμής, το έχετε πει. Βεβαίως. Αλλά ο λαός μας τι είπε? Όχι άλλα μνημόνια, 62%. Ωραία, τότε η αριστερή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση την επόμενη μέρα ακριβώς το πρωί από το δημοψήφισμα μαζεύτηκε με τους εκπροσώπους του ναι και είπε και αυτή ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή δεν θέλουμε και να χαϊδεύουμε αυτιά. Ο λαός έχει ευθύνη που ξαναψήφισε μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά το δημοψήφισμα. Έχει ευθύνη. Όμως πρέπει να δούμε το μέτρο της ευθύνης του. Δηλαδή, τι του κάνανε? Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα του είπε ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Και όχι μόνο οι συμπολιτευόμενοι, οι 220 τόσοι που ψηφίσανε το μνημόνιο, αλλά και οι αντιπολιτευόμενοι εντός Βουλής. Γιατί τι του λένε? Κοίταξε να δεις, κοίτα τώρα τι μπορείς να περισσώσεις, γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τι λέει ο κ. Κουτσούμπας, αυτό δεν λέει? Ότι ο καπιταλισμός είναι έτσι και τι να κάνουμε? Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ζητάμε την επουράνια βασιλεία ή όποτε μα πολιτρωθούμε, δεν ξέρω εγώ πώς ακριβώς και τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που λένε ότι δεν μπορεί με τις εκλογές, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά όχι οι πολιτικές. Αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το θέμα όμως. Το θέμα δεν είναι έτσι. Γιατί αν το λες αυτό το πράγμα στον κόσμο, τότε τι επιλογή του δίνεις? Αυτοκυριασμός. Δηλαδή δεν έχει καμία άλλη επιλογή ο κόσμος. Ναι, στην αυτό ουσία αυτή είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Ναι, αυτό λέω. Ότι στην ουσία. Και από τη σκοπιά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που έχει άλλες προθέσεις. Πώς να σου πω, δεν είναι ταυτόσιμες οι προθέσεις του με τις προθέσεις των κυβερνώντων. Στην πραγματικότητα προάγεται ένας μονόδρομος. Τώρα, κύριε Καζάκη, στο άρθρο αυτό, το οποίο το διάβασα με πολύ προσοχή, λέτε στην ουσία ότι όλα τα ελλείμματα που έχει το κράτος, τα οικονομικά, θα τα φορτώσει στους φορολογούμενους. Τα έχει φορτώσει ήδη. Τα έχει φορτώσει ήδη. Mm-hmm. Και έχει αυξηθεί κατά πολύ η
φορολογική υποχρέωση του λαού. Τώρα, εγώ θα σας ρωτήσω, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο πολύ και δεν μπορεί να τα αποκριθεί, στην ουσία δεν θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Άρα τι θα γίνει? Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί όπως ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο συσσωρεύονται χρέη. Χρέη προς την εφορία, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είναι? Ναι, όλοι ναι. Μας. Το ξέρουμε. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Και έφερε στις τράπεζες. Λοιπόν, τι γίνεται τότε? Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που ακολουθείτε. Το ερώτημα είναι, εφόσον βλέπεις ότι το έλλειμμα του οικογενειακού προπολογισμού έχει πάρει τέτοια έκταση, τέτοια μεγάλη έκταση έναντι των υποχρεώσεων που έχουν διαμορφωθεί σήμερα, γιατί συνεχίζεσαι να επιβάλλεις υποχρεώσεις στον οικοκυριό, είτε φορολογικές, είτε μετασφαλιστικά, είτε με οτιδήποτε, και του μειώνεις και το εισόδημα συνέχεια σε απόλυτα νούμερα? Λοιπόν, γιατί το κάνεις? Για να βρεθεί σε κατάσταση τέτοιας υπερχρέωσης στον οικοκυριό, ώστε να μην μπορεί να αντισταθεί όταν θα του πάρει το βιός. Και το βιός είναι μέχρι και το οικοπεδάκι που έχει στο οικόπεδο, στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζάκη, ακόμα και αν η κυβέρνηση δεν ήθελε να περάσει αυτό το ασφαλιστικό, ήθελε να περάσει ένα πιο ήπιο, αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό το ασφαλιστικό, στο οποίο αντιδρά σύσσωμη η κοινωνία, όπως φαίνεται, ναι. Συναντά αντιδράσεις από τους δανειστές μας και θέλουν να επιβάλλουν σκληρότερα μέτρα, σκληρότερο ασφαλιστικό, περικοπή των κύριων συντάξεων κλπ. Υπάρχει στην κυβέρνηση, εννοώ τώρα, η οποία μπορεί να μην θέλει, αλλά βάσει τη συμφωνία δεν είναι υποχρεωμένη να πάρει αυτά τα μέτρα. Υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης, υπάρχει άλλος δρόμος όσον αφορά μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας, βέβαια? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και σας διάβασα και την παράγραφο, ότι αυτοί που λένε ότι το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει κατατεθεί, δεν είναι νομοσχέδιο, ναι. Είναι η πρόταση Κατρούγκαλου προς τους δανειστές. Ακριβώς. Πρόταση της κυβέρνησης δηλαδή, ως υπεύθυνος υπουργός του κ. Κατρούγκαλος προς τους δανειστές. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ναι, το παραμύθι που πουλιέται στους αγρότες, και το έχω συναντήσει και εγώ μιλώντας με τους αγρότες, αλλά και άλλους, ξέρεις, λέει, αυτό δεν το ζητάνε οι δανειστές, είναι μια επιλογή της κυβέρνησης. Όχι. Είναι πρόταση προς τους δανειστές, ώστε οι δανειστές να εγκρίνουν τι πρέπει να γίνει με το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα. Τι ζητούν οι δανειστές? Πολύ χειρότερα από αυτά που λέει ο Κατρούγκαλος. Αυτό δεν είναι παράλογο από τη μεριά των δανειστών και των επιδιώξεών του. Από την άλλη μεριά, τα δημοσιονομικά της χώρας, έτσι όπως τα έχουν οδηγήσει, εκεί που τα έχουν φέρει, πραγματικά κάνουν μη εφαρμόσιμο το σχέδιο Κατρούγκαλου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε ότι ισχύει το 384 που ζητάει η Μέσα ως εγγυημένη σύνταξη από τον προϋπολογισμό. Έτσι δεν λέει? Ναι. Θα δώσει. Εγώ σας λέω 400, για να έχουμε εύκολους υπολογισμούς, για να μην μπερδευόμαστε. Πώς θα τα δώσει? Αυτό ξέρετε πόσο απαιτεί? 16 δισεκατομμύρια του κρατικού προϋπολογισμού κάθε χρόνο. Πού θα τα βρει? Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή, εκ των πραγμάτων δεν είναι εφαρμόσιμο ούτε το Κατρούγκαλο το σχέδιο στις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες που επιβάλλουν τα μνημόνια. Πόσο μάλλον η έγκριση των δανειστών. Σαφέστατα και δεν έχει άλλες επιλογές η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση στην πραγματικότητα έβγαλε ένα νομοσχέδιο πολύ καλύτερο από αυτό που μπορεί να εφαρμόσει η ίδια. Ναι. Όσο και να φαίνεται οξύμορο αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη λογική των μνημονίων και αυτής της δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν γίνεται διαφορετικά μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Όποιος λέει διαφορετικά ή είναι άσχετος ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Εντάξει, όποιος δεν παρακολουθεί, μόλις προσγειώθηκε στην Ελλάδα από τον πλανήτη Άρη, μπορεί να το λέει αυτό το πράγμα, ή είναι απατεώνας. Προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο για να του κλέψει την ψήφο, όπως ο Κυριακός Μητσοτάκης. Κάποιος όμως που δεν έχει πέσει από τον Άρη και δεν είναι άσχετος, όπως ο κύριος Τουρνάρας, είχε χτες μια συνάντηση με τους δανειστές στο Χίλτον, έτσι. Ναι. Και όπου μεταξύ άλλων συζητήσαν και για το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιριών διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ναι. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα, πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο? Εδώ και, πραγματικά είναι να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τι χώρα είμαστε χωρίς δικαιοσύνη. Προσέξτε, εδώ πέρα πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα φαινόμενα. Γιατί σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, μετά την κρίση της Lehman Brothers, που κατέρευσε η τράπεζα της Lehman Brothers και όλα αυτά τα πράγματα και αποκαλύφθηκε
όλος αυτός ο σάλος με την διασπάθηση χρήματος από τις τράπεζες και τα τραπεζικά κυκλώματα, πάρθηκαν μέτρα έτσι ώστε, έστω και ελάχιστα, δεν ήταν κάτι, πώς να το πούμε, σαν βάμα σε πληγή που αιμορραγεί. Λοιπόν, κάποια μέτρα να περιορίσουν τη δράση των λεγόμενων εταιριών γήπες, οι οποίες εταιρείες φτιάχτηκαν, είναι εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες ειδικεύονται στην κερδοσκοπία με χρεοκοπημένα χαρτιά, είτε με δάνεια, είτε με χαρτιά ομόλογα ή οτιδήποτε. Χρεοκοπημένα όμως. Δεν έχουν αντίκρισμα. Yes. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την πρωτοτυπία, την παγκόσμια πρωτοτυπία, να έχουμε θέσει τις τράπεζες υπό τραπεζικό μορατόριουμ, δηλαδή ουσιαστικά σε αναστολή τραπεζικών εργασιών, να έχουμε χρηματοδοτήσει τις τράπεζες με πάνω από 60 δισεκατομμύρια με ρευστό σε ανακεφαλοποιήσεις από το δημόσιο ταμείο, το δημόσιο κορβανά, από το δημόσιο χρέος, και ταυτόχρονα να έχουμε εγγυηθεί πάνω από 606 δισεκατομμύρια σαν Έλληνες φορολογούμενοι προς τις τράπεζες, και την ίδια ώρα τα κόκκινα δάνεια που θα έπρεπε ουσιαστικά να είχαν σβήσει, γιατί τους έχουμε δώσει τα λεφτά σαν φορολογούμενοι, επιτρέπουμε να δημιουργηθούν τέτοιες εταιρείες για να λαιλατίσουν τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη. Πρόσφατα μάλιστα η αγορά έπεσε από τα σύννεφα όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένα πακέτο τέτοιων κόκκινων δανείων πουλήθηκε σε ένα συγκεκριμένο fund από την Alpha Bank στο 3% της ονομαστικής αξίας. Δηλαδή, στα 100 χιλιάρικα δάνειο που είχε πάρει ένας δανειολήπτης, παραδείγμα, η τράπεζα το πούλησε αυτό σε ξένο fund για 3 χιλιάρικα. Και το ξένο fund τώρα θα προσπαθήσει να... Θα προσπαθήσει να εισπράξει. Πώς, ας πούμε, όλο το ποσό ή όσα μπορέσει. Όσα μπορέσει και ή θα πάρει το ακίνητο. Ή να πάρει το ακίνητο, και άμα πάρει το ακίνητο το χρέος βίνεται. Όχι. Εξαρτάται από τη τιμή του ακίνητου. Α. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Επειδή ο κώδικας πολιτικής δικονομίας έχει αλλάξει, ο καινούριος, ναι. Τσίπρα, ναι. Επιτρέπει σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις εταιρείες, να κάνουν ό,τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν με τα subprimes, δηλαδή με τα δάνεια υψηλού ρίσκου που έγιναν τον Αύγουστο 2007, κατέρευσαν και πηγαίνανε και μέσα σε μία ώρα αρπάζαν τα κίνητα. Δηλαδή, πηγαίνεις με την αστυνομία, δίνεις προθεσμία στους πρώην ιδιοκτήτες του ακινήτου να σηκωθούν να φύγουν μέσα σε μία ώρα, και δεσμεύεις, foreclosure λέγεται στα αγγλικά, δεσμεύεις το ακίνητο και βγαίνεις στον πληστηριασμό. Αυτό το πράγμα έχει ήδη περάσει. Και για πείτε μας, όταν βγεις στον πληστηριασμό και υπάρχουν χρέη, ποιος θα πληρωθεί πρώτος? Πρώτος είναι αυτός που κατέχει την απέτηση. Η εταιρεία γήπας που είπατε τώρα. Φάντα, ας πούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Μετά, εάν δεν φτάνει το ποσό, το υπόλοιπο εξακολουθεί να επιβαρύνει τον δανειολήπτη, τον οφειλέτη. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα, αν όμως περισσεύει ποσό, υποτίθεται ότι επιστρέφει πίσω στον οφειλέτη, το περισσευούμενο ποσό. Μια διαφορά όμως, ότι αν υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι απαιτήσεων, και άλλοι που έχουν απαιτήσει στα χέρια τους, τότε μπορούν να απαιτήσουν το υπόλοιπο ποσό με μια συγκεκριμένη νομική διαδικασία. Δηλαδή, αν είναι εταιρικό ακίνητο και χρωστάει στους εργαζομένους, αυτοί θα πάρουν χρήματα από... Ναι, οι εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στη γραμμή. Τελευταίοι, μάλιστα. Τελευταίοι στη γραμμή. Δηλαδή, παλιά με το εργατικό δίκαιο, όταν ίσχυε εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα, δηλαδή μέχρι το πρώτο μνημόνιο, οι εργαζόμενοι ήταν πρώτοι στη γραμμή. Το δημόσιο και οι εργαζόμενοι ήταν πρώτοι στη γραμμή σε τέτοια περίπτωση. Τώρα είναι ανάποδα. Πρώτα οι τράπεζες και τα επενδυτικά funds και τελευταία οι εργαζόμενοι στο τέλος της ουράς, να το πούμε. Και ό,τι περισσέψει. Αν περισσέψει ποτέ τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό όμως υποδηλώνει και κάτι άλλο. Εμείς λέγαμε, και εγώ αλλά και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, λίγοι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, λέγαμε από την αρχή ότι το βασικό στοιχείο σε μια κρίση ιδιωτικού χρέους, εκτός από δημόσιο χρέους, έχουμε και κρίση ιδιωτικού χρέους. Λοιπόν, τι κάνεις? Ξεχωρίζεις αυτούς που με δόλο πήραν λεφτά χωρίς αντίκρισμα και τους στέλνεις στη δικαιοσύνη, τους αντιμετωπίζεις με όρους δικαιοσύνης, και στους υπόλοιπους σβήνεις τα χρέη. Τόσο απλά. Διαγραφή. Έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα 3-4 φορές στην ιστορία της. Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει ξαναγίνει αυτό σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί? Για να δώσεις όθηση στην οικονομία.
Γιατί όσο υπάρχει ιδιωτικό χρέος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και νοικοκυριά, ακόμη και εισόδημα να αποκτήσουν, να αυξάνεται το εισόδημά τους, το απορροφεί το χρέος και έτσι δεν μπορεί η οικονομία να ανακάμψει. Λοιπόν, έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Τότε, όταν εγώ το είπα αυτό και το πρότεινα, υπήρξαν φωνές που λέγανε αυτά είναι τρελά πράγματα, αυτά δεν γίνονται. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δίνουν λοιπόν το δικαίωμα στις τράπεζες τώρα να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια από 2 έως 5% της ονομαστικής αξίας. Τόσο θα τα πουλήσουν, να είσαστε σίγουροι. Μάλιστα. Γιατί τότε δεν το κάνει το κράτος αυτό? Δηλαδή, να πάει το κράτος και να πει, κοιτάξτε να δείτε πόσο είναι το σύνολο των κόκκινων δανείων που έχουν στις τιμικές τράπεζες. Γύρω στα 100 δις. Γύρω στα 100 δις. Ωραία. Πάρτε το 5% των 100 δις, 5 δις δηλαδή, δώστε τα δάνεια πίσω. Το κράτος στέλνει στη δικαιοσύνη τους, πώς να το πούμε, με δόλο, με τα θαλασσοδάνεια, αυτά που λέμε θαλασσοδάνεια. Ναι, ναι. Ναι, αλλά έχουν, με νόμο έχουν, δεν μπορούν να, αυτοί που έχουν δώσει θαλασσοδάνεια στα κόμματα δεν μπορούν να διωχθούν τα διοικητικά συμβούλια. Α, ναι, τα κόμματα βέβαια, είμαστε εκτός. Ναι, ούτε τραπεζικά στελέχη. Βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων, λέω, ας πούμε, αυτοί που έχουν πάρει θαλασσοδάνεια να τους αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη και τους υπόλοιπους ζήστα. Θα μας κόστιζε 5 δις αυτό το πράγμα. Ενώ τώρα με τις ανακεφαλοποιήσεις ήδη μας έχει κοστίσει 60 δις και επίκειται να δώσουμε άλλα 14 δις στις τράπεζες ανακεφαλοποίηση. Αυτό που έκανε η Ιταλία με τα κόκκινα δάνεια με την ομολογοποίηση δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Δεν είναι σωστό να γίνει στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή πάλι θα πέσουμε πάλι στους καρχαρίες και στους γήπες με την ομολογιοποίηση. Στην Ιταλία μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, μπορούσε. Ούτε στην Ιταλία είναι σωστό. Πάρα πολλοί οικονομολόγοι διτάχτηκαν, ακόμη και ο κεντρικός τραπεζίτης αντιτάχθηκε σε αυτή την πολιτική. Γιατί θα φόρτωνε πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος σε μια οικονομία που σφαδάζει. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να γίνει ούτε τεχνικά εδώ. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Οπότε αυτός που θα ερχόταν είναι το αρπακτικό. Ενώ εκεί η κυβέρνηση βασίστηκε στο ότι υπάρχει μέσα. Υπάρχουν υγιείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί στην Ιταλία που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, να το χρηματοδοτήσουν. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, μόνο αρπακτικά. Κατανοητό. Κλείνοντας, να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καζάκη. Πολλοί κόσμοι, τον οποίο κουβεντιάζουμε, μας λένε: ωραία τα λέει ο Καζάκης, καλά τα λέει, αλλά εγώ δεν τον ψήφισα ή δεν τον εμπιστεύομαι πλήρως, γιατί τον βλέπω ότι είναι, ξέρω, στην εφημερίδα το χωνί που πλέον έχει γίνει από αντιμνημονιακοί υποστηρικτές του Καμένου, αλλά και της κυβέρνησης γενικότερα πρώτον, και δεύτερον, δεν μπορούσα, δηλαδή, την άλλη φορά έλεγε δεν τον ψηφίζω γιατί όταν τον βλέπω στην πράτη με τον παπά Θεμελή, τον γερολόγο των μνημονιακών κομμάτων, δεν του έχω εμπιστοσύνη. Τι απαντάτε σε αυτά? Καταρχάς, ο κ. Παπαθεμελής μπορεί να έχει διαφωνίες μαζί του, και εγώ ιδεολογικά, αν θέλετε, είμαι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Έτσι, αλλά δεν συνέπραξε με κανένα μνημόνιο. Ας μην το χρεώνουμε αυτό τουλάχιστον. Το ανθρώπου, δηλαδή, είναι ντροπή. Mm-hmm. Προσωπικά έχει δημιουργήσει πολύ άσχημο όνομα στο όνομά του, ενώ από άποψη γραπτών και όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ακόμη και να διαφωνείς μαζί του. Δεν είναι αυτός ο γυρολόγος που βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτή την εποχή. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, εμείς τότε είχαμε συνεργαστεί για τον απλούστατο λόγο, γιατί θέλαμε τη συνεργασία όλων των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Είχαμε συζητήσει και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Καμένο. Δεν προέκυψε αυτή η συνεργασία. Ο μόνος που είχε πει ναι και το τήρησε ήταν ο κ. Παπαδημήλ. Τι έπρεπε να κάνουμε τότε? Επειδή δεν ήρθαν οι υπόλοιποι αντιμνημονιακοί να πούμε όχι, εσύ φύγε. Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά πράγματα. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερο, για το χωνί. Εγώ δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το χωνί πέρα από την αρθρογραφία. Ναι, βεβαίως. Στην αρχή η εφημερίδα στηρίχθηκε στο όνομά μου, στην δική μου όμως, στο δικό μου όνομα, στην αρθρογραφία. Δεν είχα σχέση με την εφημερίδα, εκδοτικά να το πούμε έτσι. Μόνος αρθρογράφος. Το γεγονός ότι έκανε στροφή το χωνί και έχει μεταβληθεί σε αυριανή του Καμένου και του Τσίπρα, όπως ήταν παλιά η αυριανή. Yeah. Λοιπόν, αυτό με έκανε και εμένα να αποσύρω την αρθρογραφία μου από την εφημερίδα. Και πολύ δε περισσότερο, γιατί με τον Α ή με τον Β τρόπο συνδέθηκε με το όνομά μου και δεν θα ήθελα αυτού του επίπεδου το ψέμα, η διαβολή της πραγματικότητας που είναι η χειρότερη που έχω συναντήσει. Δηλαδή αυτή η εφημερίδα πραγματικά δεν μπορώ να τη συγκρίνω. Ο δοσυλλογισμός της είναι φοβερός.
και λέγεται ότι είναι και το χωνί κιόλας, το χωνί της αντίστασης. Αν είναι ναι, ναι, ναι. Ακόμα λοιπόν, και σήμερα έτσι το λέει. Ναι. Το οποίο λέει φοβερά ψέματα. Δεν είναι το θέμα να έχεις διαφορά άποψης. Γιατί αφοραφούσα και με το ποντίκι, όπως θυμάστε. Ναι, ναι. Έτσι, εκεί υπήρχε διαφορά άποψης με την εφημερίδα. Αλλά είναι διαφορά άποψης, όχι το ψέμα. Όχι πώς να το πούμε, να σου κόβουν το κεφάλι και να λες τι ωραίο κεφάλι που έχεις. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό το πράγμα με έχει κάνει και εγώ αποστασιοποιητή. Όποιος ξέρει το γνωρίζει αυτό το πράγμα πολύ καιρό, από την αρχή της στροφής αυτής της ιστορίας. Αλλά αυτό όμως είναι άσχετο, έτερο ή κάτερο. Εγώ το βασικό ζήτημα που έχω καταθέσει και για το οποίο επιμένω είναι ότι η χώρα έχει μονόδρομο επιλογή για διάσωση. Ο μονόδρομος αυτός της διάσωσης τον περιγράφω, τον αναλύω όσο μπορώ καλύτερα. Το θέμα είναι να γίνει αυτό. Εγώ δεν έγινα, να το πούμε έτσι, επώνυμος στην πολιτική. Να μου επιτραπεί ο όρος, ας πούμε, και δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος. Γιατί παραπέμπει στους επαγγελματίες πολιτικής. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής. Λοιπόν, δεν έγινε επώνυμος στην πολιτική για να βγω στη Βουλή. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα και κύρια να σωθεί η χώρα μου. Να σωθεί η πατρίδα μου, γιατί έχω παιδιά. Ξέρω πολύ καλά τι επιφυλάσσεται για τα παιδιά μου, όπως και για τα παιδιά όλων των Ελλήνων της μεγάλης πλειοψηφίας, και γι' αυτό αγωνίζομαι. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Και ποιος θα κυβερνήσει στη βάση της λογικής να σωθεί. Να διασωθεί τελείως η πατρίδα μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Όποιον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, τότε να βάλει στη χέρι την καρδιά και να σκεφτεί ποια άλλη πρόταση υπάρχει που πραγματικά να μας διασώζει από αυτό το καταστροφικό αδιέξοδο. Και την πρόταση να υποστηρίξει. Όχι το Καζάκι. Κατανοητό, κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ράδιο Έναντι, το ραδιόφωνο του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. www.radioenandi.gr. Το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο με ενημέρωση, επικαιρότητα και τοπικά νέα. Ράδιο Έναντι, www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε.